πάμε να ξεκινήσουμε. Και ακούσαμε πριν από λίγο αυτή την περιγραφή από τον τελικό του 2003. Ακούσαμε πολλά πράγματα, είπα πολλά πράγματα. Στο τέλος καταλήξαμε ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αυτό είναι το δύσκολο συμπέρασμα. Και θα ρωτήσουμε τον πρωταγωνιστή εκείνης της βραδιάς, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, αν και εκείνος νιώθει ότι πέρασαν πάρα πολλά χρόνια ή αν το θυμάται σαν ήταν χθες. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά. Πέρασαν πολλά χρόνια ή είναι κοντινό στο μυαλό σας? Όχι, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πραγματικά. Κάποιες στιγμές, έτσι, εμείς που παίξαμε ποδόσφαιρο, νιώθεις ότι πράγματα γίνανε χθες. Άλλες φορές νιώθεις ότι πράγματα έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια που ούτε καν τα θυμάσαι ποτέ. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά πέρασαν πολλά χρόνια. Αυτά που νιώθεις ότι έγιναν χθες είναι τα πιο έντονα ή τυχαίνει, δεν μπορείς να τα ρυθμίσεις στο μυαλό σου? Είναι το πώς το σκέφτεσαι, το πώς θέλεις να θυμάσαι τα παλιά, πώς θέλεις να τα ξεχνάς. Αλλά σίγουρα οι έντονες στιγμές μένουν πάντα σε όλους μας. Πόσα παιχνίδια παίξατε στην καριέρα σας, 500, 600, πόσα περίπου? Ίσως είναι και παραπάνω, εντάξει. Όχι, σίγουρα είναι παραπάνω. Πολλά παραπάνω. Αυτός ο τελικός δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο? Ξέρω, κάτι πολύ δύσκολο, κάτι αγχωτικό, κάτι κρίσιμο, κάτι ιστορικό, δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε. Κοίταξε. Αν ένα παιχνίδι έπρεπε να κερδίσει όλα αυτά τα παιχνίδια, τα 600, 700, 800 ξέρω εγώ πώς ήταν αυτό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν σε ένα παιχνίδι, ξαναλέω, έπρεπε να κερδίσουμε, συγγνώμη, ναι, ήταν αυτό. Γιατί? Δεν είναι δύσκολη απάντηση. Δεν θα τελείωνε? Πιθανόν, αλλά εντάξει, να παίζει πάω κάρι σε ένα τελικό κυπέλλου. Δύο φορές έχουν παίξει, νομίζω. Ναι. Ναι. Διορθώστε με αν έχω κάνει λάθος, δεν ξέρω. Δύο. Ναι, δύο φορές. Να παίζουν ένα τελικό στο γήπεδο της Τούμπας και να μην κερδίσεις, εντάξει, δεν ξέρω. Η ομάδα με αυτό το δεδομένο πώς ήταν πριν το παιχνίδι? Ήταν πολύ αγχωμένη. Γενικά όλο το team, ποδοσφαιριστές, προπονητές ήταν πάρα πολύ αγχωμένοι. Και ο κόσμος θα έλεγα. Και ο κόσμος ήταν πολύ αγχωμένος για αυτό το ένιωθες. Όλη εκείνη την περίοδο, πάρα πολύ αγχωμένοι. Είναι αυτό το πρέπει, έπρεπε να κερδίσετε και δεν υπήρχε το ενδεχόμενο ισοπαλίας, δηλαδή ήτας, γιατί δεν υπάρχει τα παράταση. Όλοι μας το καταλαβαίνουμε, νομίζω, για την οικογένεια, για τον φίλαθλο του ΠΑΟΚ, το να παίξει ένα τελικό με τον απέναντι στον Άρη στο γήπεδό σου και να ιτηθείς μετά από πόσα χρόνια. Δεν είναι, τι να σας πω τώρα, δεν είναι και το πιο ευχάριστο, ας το πω έτσι. Κακά τα ψέματα, η φάση που σημάδεψε αυτό το παιχνίδι είναι το γκολ. Στο μυαλό σου πώς την έχεις? Αυτά είναι ενστικτόδες. Έχει να κάνει με το ταλέντο και την ηρεμία, την ψυχραιμία του κάθε ποδοσφαιριστή. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά σε εκείνη τη φάση. Μα είναι μια φάση η οποία σε ένα παιχνίδι που εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Εγκομίτη, δεν το γνώρισα από την πίεση που αισθανόταν. Είχε αλλάξει το πρόσωπό του. Και είναι, ναι, μια στιγμή που είναι σαν να είσαι ο πιο ήρεμος άνθρωπος του πλανήτη σε εκείνη τη φάση. Δηλαδή πρέπει να τα είδες όλα. Τι πρέπει να κάνεις από την αρχή. Ναι. Κοιτάξτε, ο κάθε ποδοσφαιριστής είχε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Έτσι θα έλεγα και εγώ ότι ένα από τα καλά μου ως ποδοσφαιριστής ήταν μέσα στην περιοχή όταν μου ερχόταν την μπάλα, ήξερα ακριβώς τι να κάνω. Είχα την απαραίτητη ψυχραιμία για να κάνω όλα αυτά που πρέπει, για να στείλω την μπάλα, να κάνω έστω μια προσπάθεια καλή ώστε να έχω πολλές πιθανότητες να πετύχω τέρμα. Θα έλεγα ήταν ένα από τα πλεονεκτήματά μου. Ωραία. Ένα από τα μειονεκτήματα του Γεωργιάδη, του ποδοσφαιριστή. Ένα από τα μειονεκτήματα ότι δεν έκανα και πολύ προπόνηση. Αν είναι δυνατόν. Ώστε να βελτιώνομαι, να βελτιωθώ πιο πολύ ως ποδοσφαιριστής. Ήταν ο Γεωργιάδης ο παίκτης του αγώνα και όχι της προπόνησης. Ναι. Ωραία. Αν και τώρα όλα ξεκινάνε από την προπόνηση. Μπράβο. Ναι. Τώρα ο Γεωργιάδης ο προπονητής. Τώρα ο Γεωργιάδης ο προπονητής, άμα συναντήσει κάποιον τέτοιο που θα έχει συναντήσει, δεν μπορεί, τι τον κάνει, τι τον λέει, όταν ο ίδιος ξέρει πώς ήταν το χειρότερο παράδειγμα?
Ναι. Πώς τον πείθει. Το πιο σημαντικό για τον οποιοδήποτε προπονητή και ποδοσφαιριστή είναι τι κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής, η απόδοσή του στα 90 λεπτά του αγώνα. Της κάθε Κυριακής. Ναι. Αν εκείνη λοιπόν είναι αυτός που πρέπει, έχει αξία και κάνει πράγματα, εντάξει, δεν μπορείς να πεις και πολλά, αν και για μένα η επανάληψη και η προπόνηση είναι πολύ σημαντική. Σας το είπα από ξέροντας τον εαυτό μου. Ναι, ναι. Τώρα μια και λέμε για τον ΠΑΟΚ, 13 χρόνια είναι πάρα πολλά χωρίς τίτλο, έτσι. Δηλαδή λέμε όλα τα καλά, αλλά 13 χρόνια είναι τεράστιο το νούμερο και τα χρόνια. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι πράγματι για μια ομάδα αυτής της δυναμικής όπως είναι ο ΠΑΟΚ, το να μιλάμε τώρα, να θυμάστε εμένα, ας πούμε, να θυμόμαστε αυτό το τελικό μετά από 13 χρόνια, θα έπρεπε να υπάρχουν λοιπόν σε αυτό το διάστημα πολύ παραπάνω τίτλοι, ώστε κανείς να μην θυμάται το ένα παιχνίδι που έγινε, μην θυμάται το Γιουριάδη που πέτυχε το γκολ. Θα έπρεπε να έχει πολλούς παραπάνω τίτλους, δεν το συζητάμε. Και γιατί δεν έχει, Γιώργο? Γιατί δεν έχει τώρα, εντάξει, μεγάλη συζήτηση. Έχασε ένα τελικό πάντως με εσάς προπονητή. Ναι. Ένα γιατί. Ένα πιο πρόσφατο γεγονός. Έναν τελικό πήγε σε 13 χρόνια όμως. Πάλι και αυτό λίγο είναι. Ναι, λίγο είναι. Κοίταξε, να χάνεις ένα τελικό δεν είναι. Μπορεί να γίνει, εντάξει. Το θέμα είναι να πηγαίνεις, να είσαι εκεί σταθερά, να είσαι στις κορυφαίες θέσεις, να μπορείς να παίζεις τελικούς. Μόνοι σας το είπα, ένα τελικό παίξαμε μετά από τότε. Αλλά ακόμα και να σας θυμίσω και το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στον ΠΑΟΚ, πώς έρχεται η ηρεμία, πώς έρχεται η θετική διάθεση, πώς δημιουργούνται προβλήματα, ποτέ κανείς δεν ξέρει, είναι πάρα πολύ εύκολα. Να σας θυμίσω λοιπόν στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, σε αυτή την χρονιά, ενώ είχαμε κερδίσει μέσα στην Αθήνα, είχε στο γήπεδο 8.000 φιλάθλους. Καταλαβαίνετε το πώς δημιουργούνται εντάσεις και θέματα στον ΠΑΟΚ. Για κάποιο λόγο λοιπόν τότε δεν θυμάμαι ακριβώς αν ήταν θέμα Μπατατούρη, διοίκησης, αν ήταν κάποιο άλλο θέμα. Ο κόσμος ήταν ξενερωμένος εκείνη τη χρονιά και σε έναν ημιτελικό στο γήπεδό σου με διπλό στην Αθήνα είχε έρθει 7-8.000 κόσμος μόνο. Ναι. Άρα έχει να κάνει και με την οτροπία του ότι δεν καταφέρνουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Πιστεύω όμως ότι θα αλλάξει τα πράγματα. Πιστεύω πολύ στο κύριο Σαββίδη. Έχει δώσει την απαραίτητη ηρεμία και οργάνωση. Και το οικονομικό θέμα είναι λυμένο, οπότε είναι θέμα χρόνου να έρθουν όλα αυτά. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή η στέρηση τίτλων όμως δεν δημιουργεί κάθε φορά όλο και πιο μεγάλη πίεση? Δεν μειώνει την υπομονή που χρειάζεται κάθε χρόνο? Αυτή ακριβώς η στέρηση τίτλων που περιγράφουμε. Τελικά δεν είναι το πάρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Βαραίνει πάρα πολύ όλους στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Γιατί μήνα Αύγουστο δύσκολο, όλοι κάνουν υπομονή, γύρω στον Οκτώβριο, κάπου εκεί τελειώνει. Και με την παρέλαση. Έτσι. Ομάδες που έχουν τίτλους, που είναι συνεχώς στα πρωταθλήματα και στα κύπελα, έχουν αυτή την ηρεμία που χρειάζεται, την οποία δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Αυτά αλλάζουν μόνο με τίτλους, δεν μπορεί να αλλάξει με κάτι άλλο. Στην Ελλάδα, γιατί εμείς έχουμε το παράδειγμα, και επειδή είμαστε και φίλαθλοι της Λίβερπουλ, και η Λίβερπουλ έχει πολύ καιρό να πάρει τίτλο. Αυτό που καταφέρνει όμως ο κόσμος της, αυτή η πίστη που δείχνει στην ομάδα την άτιτλη, είναι κάτι πρωτοφανές. Αλλά είναι Άγγλοι, προφανώς. Τώρα πάνε να συγκρίνουν μονοτροπίες και, ναι, και θέματα συμπεριφοράς Αγγλίας με Ελλάδα. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει να φτάνουμε εκεί. Εντάξει, εμείς ζούμε εδώ, ξέρουμε πού ζούμε, τι λαός είμαστε, οπότε δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα. Μια και λέμε για τον ΠΑΟΚ και για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, άλλος ένας προπονητής ξεκίνησε φέτος, άλλος ένας δεν κατάφερε να τελειώσει τη σεζόν, τέταρτος, πέμπτος στη σειρά, στην εποχή Σαββίδη αυτά. Άρα και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα φταίει ο Σαββίδης, φταίει ο ΠΑΟΚ, φταίει ο προπονητής, φταίει η επιλογή, φταίνε όλοι μαζί. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Εγώ λέω ότι όποιος είναι προπονητής στο ΠΑΟΚ πρέπει να σεβόμαστε τον θεσμό, να του δίνουν την απαραίτητη στήριξη κυρίως από τη διοίκηση, από τους φιλάθλους, με τον απόλυτο σεβασμό που πρέπει να έχει αυτή η θέση, ώστε στο τέλος κάθε φορά να κρίνουμε τον οποιοδήποτε. Συνήθως γίνεται το αντίθετο εδώ. Ναι. Ξεκινάει κάποιος μόνο εβδομάδα με εβδομάδα. Δεν γίνεται έτσι.
μάλλον το θέμα μας είναι στον ΠΑΟΚ. Όχι μάλλον, είναι και ποδοσφαιρικό. Γιατί διαπιστώθηκε ότι στην εποχή που υπήρχε παραδείγματος χάρη ο Σάντος, μια χαρά κυλήσαν τα πράγματα ποδοσφαιρικά. Υπήρχε μια νοοτροπία, μια διοίκηση ποδοσφαιρική. Τώρα σε αυτό φαίνεται να υστερούμε κάπως σε επίπεδο νοοτροπίας, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Και ξεχνάτε βέβαια ότι την πρώτη χρονιά του Σάντος, να σας θυμίσω, στο τελευταίο του παιχνίδι, υπήρχαν έξω από το γήπεδο 3-4 χιλιάδες να τον λιντζάρουν τον κύριο Σάντος. Την πρώτη του χρονιά, έτσι. Πάω Καστέρας Τρίπολης. 0-1, μην μιλάνε. Πάω ΚΑΕΚ, το τελευταίο μου παιχνίδι στον ΠΑΟΚ ήταν 0-4. Α, ναι. Που δεν κατάφερε να αποχαιρετήσει. Ναι. Παρόλα αυτά λοιπόν, η διοίκηση τον στήριξε, γιατί πίστευε στον άνθρωπο, πίστευε στον προπονητή, στο έργο του, στο πλάνο του, και τις άλλες χρονιές πέτυχε αυτά που πέτυχε. Και βέβαια πέτυχε πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα στον ΠΑΟΚ ο κ. Σάντος. Αλλά και αυτός χρειάστηκε τη στήριξη της τότε διοίκησης Ζαγοράκη για να πετύχει αυτά που πέτυχε αργότερα. Λέμε τα του ΠΑΟΚ. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα έχουμε τελικό κυπέλου. Τώρα πραγματικά, αν δεν ήσασταν προπονητής, άνθρωπος του ποδοσφαίρου, αν ήσασταν φίλαθλος, θα είχατε ενδιαφέρον να δείτε τα μάτς, ή θα είχε απαξιωθεί εντελώς το πράγμα στο μυαλό σας και θα το βαριόσασταν μετά από όλα όσα έχουν συμβεί φέτος? Εντάξει, εδώ αυτοί που έχουν τις τύχες του ποδοσφαίρου στα χέρια τους απαξιώνουν ένα τελικό κυπέλλου. Εμείς τι περιμέναμε, τον φίλαθλο κόσμο να δείξει διάθεση και όρεξη να κάτσει να δει αυτό το παιχνίδι? Αυτά που γίνανε φέτος, ειδικά με αυτό το παιχνίδι και πολλά άλλα, νομίζω δεν έχουν ξαναγίνει, μας έχουν φέρει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Να κάτσει να δεις ένα τελικό κυπέλλου με άδειες εξέδρες, ένα Ολυμπιακό στάδιο που χωράει 70-80 χιλιάδες, να είναι άδειο και να παίζουν δύο ιστορικές ομάδες, ας πούμε, της Ελλάδας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι να δεις. Αφού γίνεται για να γίνει. Δεν υπάρχει άλλος λόγος προφανώς. Εκεί φτάσαμε. Η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, ως outsider θέλει, είδαμε χθες τον κόσμο της να πηγαίνει, να πανηγυρίζουν, να θέλουν το κύπελο. Ο Ολυμπιακός λέει άτε να γίνει να τελειώνουμε. Ναι. Τι να σας πω. Εντάξει, πραγματικά φτάσαμε. Δεν ξέρω αν έχει πιο κάτω. Έπρεπε μήπως να φτάσουμε εδώ για να αντιδράσουν αρκετοί, όπως ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, όπως και πολλοί άλλοι, για να κάνουν ό,τι μπορούν πλέον να αλλάξει κατάσταση? Μήπως έπρεπε να γίνουν όλα αυτά? Ότι δεν προχωρούσε άλλο το πράγμα, το θέμα του ποδοσφαίρου είναι προφανές. Ήταν προφανές. Αν λοιπόν γίναν όλα αυτά για να βάλουμε μια γραμμή και να ξεκινήσουμε από την αρχή, για το καλό του ποδοσφαίρου πάντα, έτσι, όχι για οτιδήποτε άλλο. Αν ήταν για αυτό, ας ήταν για καλό. Ας περιμένουμε όμως να δούμε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά και τα επόμενα χρόνια. Το ίδιο θα λέγατε και για την απόφαση του ΠΑΟΚ να μην παίξει τον ημιτελικό? Εντάξει, αυτά είναι θέματα τώρα πολύ εσωτερικά. Τα χειρίζεται ο ιδιοκτήτης, η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Όχι, είναι της ίδιας λογικής, ότι αν είναι για να αλλάξει κατάσταση, χαλάει και αυτή η θυσία. Χαλάει και αυτή η θυσία, αν και νομίζω ότι θυσίες και επαναστάσεις δεν γίνονται. Ξεκινάνε ίσως με κάποιον, αλλά γίνονται συνολικά. Δεν μπορεί να είναι, να μείνουμε εκεί. Δηλαδή έκανε ο ΠΑΟΚ την επανάστασή του, δεν έπαιξε ένα παιχνίδι. Βλέπουμε όμως το κύπελλο συνεχίστηκε. Και πήγε να παίξει το τελικό. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται ενότητα και από άλλες ομάδες, ώστε να δούμε κάτι καλύτερο. Δεν μπορεί να σηκώνει το λάβαρο της επανάστασης μόνο στο ΠΑΟΚ για να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Ναι. Τα play-off πώς θα βλέπεις? Τα play-off όπως τα περιμέναμε. Αν και βλέπω ομάδες να έχουν ενέργεια μέχρι αυτή τη στιγμή. Σχετικά καλά παιχνίδια. Όχι πολύ πλούσια σε θέμα, αλλά πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Και για τον ΠΑΟΚ, έτσι? Ναι, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλά, κέρδισε το πρώτο παιχνίδι, πήρε ισοπαλία στην Αθήνα απέναντι από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω καλύτερα δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει. Μάλιστα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια συμφωνία, κάποιο σχέδιο, κάτι στο μυαλό για την νέα σεζόν, για εσάς? Όχι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ξεκούραση και θα δούμε την επόμενη χρονιά και τι θα κάνω και εγώ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.